εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιε Άγγελε και Αρχάγγελε, τιμή ευπρόδρομε, Αποστόλων Κυριωδεκάς, όσοι μάρτυρες, Θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι πιστευμένες, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμά των άφεση παράσκητες ψυχές. Χριστός λέει ο Απόστολος Παύλος,
Μη χάνετε την ελπίδα σας. Εμείς δηλαδή οι χριστιανοί. Δεν είμαστε σαν τους υπολείπους, τους μη έχοντες ελπίδα. Δεν είμαστε σαν τους άλλους που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί εμείς θα ξαναβρεθούμε και θα ξαναειδωθούμε. Θα ξαναείμαστε μαζί με τα παιδιά μας. Θα ξαναείμαστε μαζί με τα εγγόνια. Θα ξαναείμαστε μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Με τα πρόσωπα που αγαπήσαμε. Με τα πρόσωπα που ζήσαμε. Σκέφτεστε λοιπόν στο μοναστήρι έχουν 20 πατέρες, 20 μοναχούς, 20 μοναχές να πεθάνουν και εδώ έζησα όλη τη ζωή μαζί τους να μην τους ξανά. Δεν είναι τίποτα. Να ξέρω ότι με τους ανθρώπους που έζησε χρόνια πολλά μαζί κάτω από την ίδια στέγη που φάγαμε μαζί του ίδιο φαγητό, που κλάψαμε μαζί, που γελάσαμε μαζί. Να μην ξαναπαθούν. Τι μπορεί άλλο να μας χωρίσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα βρεθούμε όλοι μαζί στην Ανάσταση και θα βρεθούμε για την Παράδεισο. Ναι. Αλλά είναι μία προϋπόθεση θα είμαστε όλοι μαζί. Διαφορετικά, εάν πάμε στην κόλαση, είτε εμείς, είτε τα παιδιά μας, δεν θα ξαναδούμε. Δείτε τι θα μάθουμε. Δεν θα ξαναδούμε ούτε τα εγγόνια, ούτε παιδιά μας, ούτε τις γονείς μας. Δεν θα ξαναδούμε. Ούτε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Η προϋπόθεση είναι ότι πάμε όλοι στον Παράδεισο. Άρα πρέπει να φροντίσω να πάω στον Παράδεισο. Και εγώ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια. Διαφορετικά, αν δεν πάω στον Παράδεισο εκείνα, δεν θα τα ξαναδώ. Δεν πρόκειται να τα ξανασυναντήσω. Ούτε παιδιά, ούτε εγγόνια, ούτε φίλους, ούτε γονείς. Κανένα δεν άρα πρέπει να αγωνιστούμε για να πάμε. Πρέπει να αγωνιστούμε για να πάμε αδελφιά μου στο Παράδεισο. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμα με μισούμε καλά. Σε διαφορετική περίπτωση, χάσαμε τα πάντα. Σε διαφορετική περίπτωση, χάσαμε τα πάντα. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το Παράδεισο, αφού θέλουμε να είμαστε μαζί. Άρα είναι ένας τρόπος που πρέπει να αγωνιζόμαστε νέο και να είμαστε κοντά στο Χριστό. Είναι το αν θέλουμε πάλι να ζούμε μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τους γονείς μας, μαζί με τα αγαπημένα πρόσωπα. Κάντε το έτσι και σκέψεις στο μυαλό σας, ότι δεν θα ξαναδούμε. Θα αρχίσετε και θα στεναχωρηθείτε γιατί θα κλαίτε. Αυτό έλεγε και εγώ προχθές την ημέρα. Εκεί στο μοναστήρι, το Πάσχα, συγγνώμη, μάνα, εάν δεν θα είμαστε, ή αν δεν θα είμαι εγώ. Η τελευταία φορά που είσαι εδώ είναι μέσα στο μυαλό μου. Δεν θα σε ξαναδώ. Δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Δεν θα σε αγκαλιάσω, δεν θα με αγκαλιάσεις ξανά. Μία ελπίδα υπάρχει. Να μην αμαρτάνουμε. Η αμαρτία θα μας χωρίσει. Η αμαρτία θα μας χωρίσει. Είναι θρυλό, δείτε τι θα πάμε. Δείτε τι θα πάμε. Κατά πόσο προσέχουμε
να μην απαντάμουν αλήθεια. Κατά πόσο προσέχουμε ως άνθρωποι. Και εδώ το κινητό μας είναι το ότι δεν προσέχουμε. Έχει να κάνει πάλι με το εγώ μας. Γιατί εγώ θέλω να κάνω αυτό. Πέρασε να κάνεις άνθρωπος. Μεγάλη άνθρωπος, όπως ξέρετε, είναι μια από τις μεγαλύτερες της στήριξης της θυσίας μας. Αλλά δεν κάνει τη στήριξη όπως πιστεύω. 15 άνθρωπος, 5 άνθρωπος και πιστεύω. Αυτή είναι η εντολή που θέλω, να πιστεύω. Την ίσα με την πιστεύω. Κάνουμε αυτό που είπε ο Χριστός μας. Ή έκανε το δικό μου. Αρχίδησα δηλαδή, να λέω δεν μπορώ, αισθάνομαι μια δυναμία, έχω εκείνο, έχω μια χαρτάκια και δεν μπορώ να το κρατήσω. Και βρίσκω την δικαιολογία και εδώ. Αλλά στην ουσία, από πίσω δεν είναι ότι δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να κάνω την μυστία εγώ. Δεν ήθελα. Γιατί θέλω να φάω το κομμάτι, θέλω να φάω το κομμάτι, θέλω στο καφέ να πάρω το κομμάτι. Είναι εκείνο το θέλω το κομμάτι. Αυτό που εγώ θέλω. Μα αυτό θα σας θυμίσω ότι έδωσε αυτό το θέλω, έδωσε τον Αδά και την Εύα και τους σκότωσε από τον Θεό. Ο Θεός είναι η φάπη. Από ένα λέγμα. Όπως λέγει σε εμάς η μυστία, η φάπη. Και ο Αδάμ και η Εύα δεν άκουσαν. Έκαναν το δικό τους. Πήγαν και έφυγαν. Και τα αποτέλεσμα τι ήταν. Πετάχτηκαν έξω από την πόλη. Αυτό παράδοσο. Συγγνώμη. Πετάχτηκαν έξω από την πόλη. Το πρώτο που χωρίστηκαν ήταν το Θεό. Που τα κυνηγεί τη ζωή. Είναι σαν να βγάλεις τον ανεπιστήρα που με το καλοκαίρι από την κρίση ή το εμπλοκίσιο. Όσο είναι λιωμένο το εμπλοκίσιο με την κρίση, το καλώδιο, ο ανεπιστήρας γυρίζει και το εμπλοκίσιο του λέει. Αν το τραβήξεις από την πηγή της ζωής σου, διότι η γη της ζωής του ανεμιστήρα είναι το έργο. Αν το τραβήξεις, θα κάνει τους κύκλους ο ανεμιστήρας, θα γυρίζει και λίγο, αλλά μετά σταματάει. Αυτό έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Η γη της ζωής ήταν ο Θεός που ήταν μέσα στο παράδεισο. Και ήταν ενωμένος μαζί με τον Θεό. Άρα η πρίζα του ανθρώπου ήταν ενωμένη με την πηγή τη ζωή που είναι ο Θεός. Με αποτέλεσμα βγήκε από το παράδεισο. Κόπηκε το έργο. Κόπηκε η πηγή τη ζωή. Και αφού κόπηκε η πηγή τη ζωή, όλοι να το καταλάβετε τώρα γιατί πεθαίνει. Απλώς ο ανεμιστήρας κάνει κάποιους κύκλους μέχρι να ανακοινωθεί. Και εμείς έτσι ζούμε μερικά χρόνια. Αν η ανεμιστήρηση σταματούν αμέσως. Όλος το κάνεις, αν είναι μικρή, όλος το κάνεις την κρίση, πάμε, σταματάει η ανεμιστήρηση. Γι' αυτό πεθαίνουν μικρά παιδάκια. Δεν έχουν δύναμη ζωής. Αν έχει πάρει λίγη δύναμη και το μοντέλο είναι μεγάλο, κάνει 10 κύκλους και έτσι άλλος κάνει 10 κύκλους, άλλος θα κάνει 20 κύκλους
άλλους 30 και τους άλλους 60. Αλλά θα σταματήσει. Γιατί η ευχή γίνει από την πηγή κρατήρια και την πηγή της ζωής. Τι τον κόμισε? Η αμαρτία. Ποια ήταν η αμαρτία? Το ότι δεν έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Δηλαδή, μη φας. Εκείνος έκανε το δικό μου. Εγώ θέλω να φάω. Αυτό είναι το λιγουρέμι. Δεν μπορώ να το αντέξω. Και μην και έτσι γεννήθηκε ο θάνατος. Ο άνθρωπος κοιτάχθηκε έξω από το θάνατος. Γιατί έκανε το δικό μου. Άρα για να καταλάβουμε μια χαρά. Όποιος κάνει το δικό μου και δεν ακούει το Θεό, πετάγεται εκτός του παραδείσου. Πετάγεται εκτός του παραδείσου. Άρα να μην μπορεί να κάνει στο δικό σου. Σήμερα η Εκκλησία μου λέει, πάντα μου λέει, με βουλιάζουν πάρα πολύ. Η μια με τα παιδιά μου, την άλλη με τα γυναίκα μου. Φουντώνω, κοκκινίζονται και καμιά φορά που λέει να χτυπώ κιόλας. Και τα βρίσκουν. Λέω ότι είσαι γνωστής. Ναι, εγώ. Όχι, γιατί δεν είμαι γνωστής. Δεν έχω το ζώο μου, ναι. Τότε γιατί φουντώνεις και με βιάζεις. Ο εγωιστής φουντώνει και με βιάζεις. Μα μου λέει, γιατί δεν κάνω αυτό που τους λέω. Έτσι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θες εσύ. Το εγώ σου το λέω δεν κάνω. Ορίστε τι λέει. Εγώ σου λέω δεν κάνω η γυναίκα σου ή τα παιδιά σου. Αυτό που εσύ θέλεις το εγώ σου. Εσύ θέλεις αυτό. Και εκεί να θέλουν κάτι άλλο. Κάνω το δικό σου. Και επειδή δεν γίνεται το δικό σου, το βρειάζεις, φουτώνεις. Φουτώνει ο εγωισμός σου και αρχίζεις και φωνάζεις. Άρα τα μέτρα και το φούτωμα είναι παιδάκια που το γεννάει ο εγωισμός μας. Τα μέτρα και το φούτωμα, το μίσμα, είναι παιδί του εγωισμού μας. Εάν βρίσκω κιόλας και του πω εμπλάκα, ηλίκη, που φέρνει άσχημα. Αυτό είναι το εγώ του εγωισμού. Τα νεύρα γίνουν τον βρίσκο. Γιατί κανένα χωρίς νεύρα δεν βρίσκει. Έχει ένα κουσιά μου, δεν βρίσκω πάντα, αλλά όταν δεν βρίσκω. Άμα βρίσκει σε καλά και φρικτά, σημαίνει συντρόφο σου. Νευριάζεσαι και τα νεύρα γεννούν και εκείνα το κάνει. Το παιδάκι του σκύλου. Η γλώσσα, το χρήσιμο, οι άσχημες λέξεις. Δείτε ότι πρέπει να μάθουμε παράδειγμα το άλλο. Αυτό συνέβη μέσα στο παράδεισο. Έλεγε το δικό μου θέμα, ο Αδάμ και η Εύα. Γιατί είναι στη ζωή μας, σας παρακαλώ. Και αυτό που δεν είναι αμαρτία. Χώρισε δηλαδή η αμαρτία. Αυτό που ήθελα το παιδό μου, χώρισε εμένα από το Θεό. Αυτό θα μας χωρίσει και από τα λυπημένα μας πρόσωπα. Θα μας χωρίσει από την παιδιά, θα μας χωρίσει από την γονείς, θα μας χωρίσει από τα εγγόνια, θα μας χωρίσει από τα λυπημένα μας πρόσωπα. Αυτή είναι η αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία μόνο να το χέρισεις. Και πάλι να κάνεις το δικό σου. Γιατί ενώ έχεις γυναίκα, και ο Θεός σου λέει, θα πας μόνο με τη γυναίκα σου. Εσύ θέλεις να κάνεις το δικό σου. Δεν ακούς τι λέει ο Θεός σου. Δεν ακούς τι λέει και κάνεις το δικό σου. Δεν σε έχω θέλω, πάω. Γιατί μ' αρέσει. Και πηγαίνεις. Και γι' αυτό είναι αμαρτία.
αμαρτία είναι κάθε τι που έρχεται κόντρα στο θέλημα του Θεού. Αν κάτι δεν το θέλει ο Θεός, και εγώ πάω και το κάνω, είναι αμαρτία. Άρα θα το χωρίσει ο Θεός από το παράδεισο. Θα χωριστώ από το παράδεισο. Μα γι' αυτό πήγε και έξω από την κυρία μου. Γιατί έκανα το δικό του θέλει. Δεν άκουσα τον Θεό. Και σα είπα προηγουμένω τώρα για την πιστήμη. Για σα πω στο χέρι να δούμε τώρα πώ κάνατε το δικό σα. Δηλαδή, φάμε και δεν πιστέψετε. Κάτι που πιάσετε πιστήμη. Εγώ το ξέρω, το εξομολόγησα. Οπότε και μου λένε, πάμε κράτησα μόνο την πρώτη εβδομάδα. Πάμε κράτησα την τελευταία εβδομάδα. Άλλη μου πάμε την κράτησα τις 40 μέρες, αλλά έκανα καρδάκι την κράτη. Ποιος τον κράτησε, όπως θέλει ο Θεός, όχι όπως ήθελε ο ίδιος. Άμα έκανε όπως ήθελε το αγαπηλιά, δεν το έκανε όλο το φλόγο, μια αγωνιά έκανε. Δεν το έφερε, δεν το έκανε όλο το πληρωμένο του κρατό. Μια δαγκονιά έκανε ο Κέντρος. Η έκανε το πληρωμένο. Μπράβο σε τις κάτις, τι ωραίο που είναι το φόβο. Και η πορεία σηκώσε τα χέρια. Όλοι πιστέψαν. Να με τρελάνε. Να με τρελάνε. Δεν σηκώσε τα χέρια μας στην πόρτα. Ποιος δεν έκανε την ιστορία όπως θέλει ο Θεός. Όπως θέλετε, για να σηκώσετε το σηκώσετε το μητρέπετε. Λοιπόν, κέρατο. Κέρατο. Για πείτε μου τώρα με μια. Άρα να μην είμαστε. Για να κάνουμε αυτό στην ιστορία. Σε πόσα άλλα το κάνουμε. Η μυστική σου κάνει κάτι που ξαναλάμε για εγώ. Εμάς. Που είναι το εύκολο το μυστική. Το εύκολο το μυστική. Δεν είναι δύσκολο. Η μυστική είναι το εύκολο. Και δεν το κάνω. Αυτό δεν το κάνει μια ομογένεια μου. Και πρέπει να την προσπάθησω. Τώρα πιστεύετε ότι θα βρεθούμε εντός παραδείσου. Αφού δεν εφαρμόσαμε κανείς, το θέλει μόνο ο Θεός. Μία εκπομπή θα έχει βγει ο Αδάμ την ημέρα. Μη έφερε. Και τους είπε ο Θεός από εκεί λοιπόν να πέρασε. Γιατί μέσα στο παράδεισο θα μπουν εκείνοι που υπακούν στο θέμα, όχι μόνο το ακούν, αλλά και οι ακούν στο θέλημα του Θεού. Γιατί εμείς το ακούμε το θέλημα του Θεού του Χριστού. Αλλά κάνουμε το δικό μας, άρα δεν υπακούω στο Θεό. Υπακούω στο δικό μου εγώ. Και σας είπα είναι εδώ. Άρα δεν ετοιμαζόμαστε. Ετοιμόμαστε. Δηλαδή τι. Να μην ξαναδούμε τα παιδιά μου. Να μην ξαναδούμε. Να μην ξέρω το όνομα την ένα που να είμαι χώρια. Γιατί χώρια. Σε αγμόνους. Είναι μία θα λέμε από μόνο συνειδητή. Γιατί εμείς το επιλέξαμε. Δεν μας θέλει ο Θεός. Ο Θεός είπε, θέλει να μπεις στον παράδεισο. Άκουσε και είπα άκουσε και θα πεις κάνεις το δικό σου ο καλύτερα μου και η Εύα και δεν έχει έρθει το σπάνο σου και τι λέει η Βεφή εκάμψε αλλά και η Εύα απέμπνε το παραδείσο και έγινε η Εύα σηκώσου τα λέω ότι έκασε όταν δεν τα έκανε έρθει το σπάνο σου όταν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα σπάνε όταν συνειδητοποιήσω ότι δεν θα ξαναδούμε
τα εμπόδια μας. Όταν το αντιληφθούμε ότι δεν θα ξαναδούμε τους γονείς μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αυτά είναι μια μάχη. Αλλά δεν φτάνει ο αιώνας του παράδεισο. Πρέπει να διδάξω τα παιδιά μου, τα εμπόδια μου και να τους οδούν ότι αν θέλετε, παιδιά μου, να είμαστε μαζί, θα πρέπει να είμαστε και τώρα μαζί με τον Θεό. Διαφορετικά δεν θα ξαναδούμε. Δεν θα το ξαναδεί ούτε θα σας ξαναδώ. Ούτε και αν θα το ξαναδώ τα παιδιά τους. Δώσε μου σαν το παιδιά ότι και αυτοί τα παιδιά σας, αν είναι παντρεμένοι και παιδιά, δεν θα ξαναδούν ούτε τα παιδιά τους. Ούτε εσάς θα μπορείς, ούτε και τα παιδιά τους. Θα ζήσουν όλοι μια θεμάτη. Δείτε τι θα πάρω, είναι φιλικό αυτό. Και μόνο όμως και εμείς. Γιατί η υπόθεση και υπόθεση της σημαίνει υποφέρω. Και ακριβώς γι' αυτό υποφέρω. Αυτό σημαίνει υπόθεση. Υπόθεση δεν είναι μια σάγκη. Εγώ υποφέρω. Εγώ υποφέρω. Γιατί. Διότι πώς θα αντέχω χωρίς να αντέχω τους δικούς μου. Πώς θα αντέχω χωρίς τα παιδιά μου, χωρίς την οικογένειά μου. Πώς θα ζήσω από εκεί και πέρα μόνος μου. Μόνος μου. Δεν θα βλέπω άλλο άνθρωπο. Δεν θα ξαναδώ πρόσωπα. Γιατί θα βιώνω τη μοναξιά μου. Θα βιώνω τη μοναξιά μου. Πόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος μόνος του. Και θάνατος λέει ξανά και έχει. Εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Πόσο θα αντέξεις. Και έχεις και κοινωνικά είσαι το σώμα σου. Αυτό το σώμα που έχεις τώρα στην Ανάσταση θα μας στηθεί, θα γίνει άνθρωπο, άνθρωπο, για να μην μπορεί να ξαναπετάει. Αυθαρτοποιείται. Όπως ήταν παρασυμμένο το σώμα του Χριστού, αλλά δεν θα παραμείνει άνθρωπο, δεν θα γεννάει. Άρα, αφού δεν γεννάει, δεν θα γεννάει ο άνθρωπος. Άρα θα ζήσει στην μοναξιά, μόνος του. Χιλιετίες εκατομμύρια χρόνια. Όνομα σε όλας, Θεό. Και γιατί, γιατί τώρα σε αυτή τη ζωή, με τόσο μικρή, έχασες τους αιώνες τον Θεό. Και εσύ, και εγώ. Και γιατί. Γιατί θέλαμε να μάθουμε. Δηλαδή, να μην ακούμε και να υπακούμε σε αυτό που μας λέει. Η αμαρτία θα μας χωρίσει. Από το Θεό ξανά, θα μας χωρίσει από τα δικά μας πρόσωπα, θα μας χωρίσει από κάθε λίγο να μίσει και να διώξαμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό θέλεις. Γιατί ο Θεός μας είπε, θέλετε να είστε μαζί. Ακούτε και υπακούστε. Και θα ζήσετε κοντά μου και στο παράδεισο ξανά. Γιατί αν είσαι υπό το παράδεισο. Αν είσαι. Και ο Θεός γιατί να μας είναι εκεί. Διότι ξέρει πόσο φρικτό είναι η υπόθεση. Το να ζει ο άνθρωπος αυτή τη μοναξιά. Θέλει μεγάλο μαρτύριο. Γιατί εσύ είναι αφιλεγισμένο. Όχι καταδικαστεί με την διαπάτηση να γίνει μέσα. Και δεν μπορεί να πηγαίνει ούτε να πηγαίνει ούτε το φύλλα να σκεφτείτε σαν να σας έχουν κλείσει σε ένα γενή και γύρω γύρω να είναι κλεισμένο να μην έχει πόρτα και να είσαι και μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι να είσαι και μόνο. Ούτε φως, ούτε βλέπεις τίποτα, ούτε ακούς τίποτα. Και γιατί,
Γιατί σε αυτή τη ζωή δεν ήθελα να ακούσω τον Θεό. Το πώς είναι αυτή η ζωή. Πώς είναι. Πόσο θα γυρίσει ο ανεμιστήρας μας. Κάποια στιγμή ο ανεμιστήρας σταματάει. Αφού ήδη έχει αποκοπεί. Και αυτό το είπε ο Θεός. Γιατί οι άνθρωποι για 5.000 χρόνια μόλις έφυγαν πήγαιναν στην κόλαση. Στο μάτι μου. Η κόλαση. Και η κόλαση. Και ο Θεός λυπήθηκε το πλάσμα. Και μας έδωσε μια νέα δημιουργία. Και μας έδωσε μια νέα δημιουργία. Τόσο πολύ δεν αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο. Λάθο δεν είναι και ο ίδιος τρόπος. Λάθο ο Θεός τον έπεσε. Δεν μπορούσε να και γι' αυτό πρέπει να ζήσει γι' αυτό αυτή την κόλαση. Ούτε με τους φίλους που δεν θα ξέρει την παρέα. Μόνο σε αυτούς. Σε σκοτεινό κομμάτι. Μόνο σε αυτούς. Και για να επιτεθεί το Θεό, προσπαθεί να πάει από όσους από εμάς τα παιδιά. Πολύ μαζί. Όσο είναι ελεύθερος, και ελεύθερο είναι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι ελεύθερο. Και γι' αυτό έχει και μια συγκράτηση, και το λέει ο Ιερασμό, και επειδή έχει μεγάλη πείρα, ξέρει πώ θα συγκράτηση, για να σε ανοίξει να μαθήσει, να μην κάνει αυτό που θέλει ο Θεό. Γιατί κάθε φορά που μαθαίνουμε, κάνουμε ακριβώ αντίθετο από το θέλει. Και γι' αυτό δεν είναι αμαρτία. Γι' αυτό δεν είναι αμαρτία. Και αυτή είναι η αμαρτία. Όταν δεν κάνουμε, δεν εφαρμόζουμε ό,τι θέλουμε. Και θέλει ο διάβολος, ή δυνατόν, όσους περισσότερους από εμάς που είμαστε δεν είναι αμαρτία, να μας πάρει μαζί. Και τι το γίνεται αυτή τη χαρά. Και ο Θεός μας γεννήθηκε. Ψάχνει τώρα, επιχειρείς καθήθες ή να σώσεις αγά και με τίμη ευρυγός τούτον δέσποτα με χρυσάχνω καθεγίνη θα ζητώ. Είτε πάνω στην κοινή, αναζητώντας τον άνθρωπο τον Αδάμ. Το πρώτο παιδί, που πιάσε με τα χέρια και δεν τον βρήκε γιατί ήταν μετά από 5.000 χρόνια. Από την ώρα που βγήκαμε από τον παράδεισο μέχρι τότε που ήρθε ο Χριστός πάνω στο γη, είχαν περάσει 5.000 χρόνια. Και οι ψυχές του όλων πεντέμιση πάνω για την ακρίβεια, επιτρέψαν τον ανθρώπινο πεντέμιση για την ακρίβεια. Και αυτά τα 5.500 χρόνια, όποιος έφυγε, πήγε στην κόλαση. Και έφυγε ο Θεός μας που έφυγε, το πλάσμα και πονούσε. Και γι' αυτό αποφάσισε. Η Αγία Κυριά μου, ο Πατήρ ο Υιός και το Πνεύμα, να λάβει το δεύτερο πρόσωπο, σαν παιδί μπροστά μου, να εισταθεί εκ των αγνών αιμάτων. Εσπαθαλίες και να βγει ως άνθρωπος για να μας σώσει, να μας εισαγαπεί, ελάτε μου, ακολουθήσετε. Κάνε αυτό που σας λέω και εγώ θα σας ξαναγυρίσω στον παράδεισο. Γιατί εγώ προέρχομαι από εκεί. Εγώ είμαι.
Και ήρθα εδώ για να σας πάω μαζί. Ήρθα για να σας πάω, ακολουθήσει. Από εσάς, εαυτό. Μην κάνετε το δικό σας το θέμα. Απαρνηθείτε το εαυτό σας, το εγώ σας. Ξεχάστε το. Κάντε αυτό που θέλει ο Θεός ο Θεός. Κάντε αυτό που θέλει ο Θεός. Για να ξαναμείνει στο μάτι σου. Και το ίδιο πετέχει για τρεις ημέρες κάτω στο μάτι. Διέλυσε τα λεφτά μου μάτι. Και γύρισε τα ίδια λόγια. Και εκεί βρήκε τον Αδάμ και την Εύα. Και γι' αυτό βλέπετε στην εικόνα της Αναστάσεως, ενώ βγαίνει από τον τάφο, είναι ένας τάφος ανοιγμένος και βγαίνει ο Χριστός μας και κρατάει από ένα χέρι μια γυναίκα και από το άλλο χέρι κρατάει ένα άλλο που τους τραβάει μέσα. Είναι ο Αδάμ και η Εύα. Και από πίσω όλο το θύμα ανθρώπινο γένος που είχε βγει στην εικόνα. Βγήκανε έξω και ελευθερωθήκαν όσοι θα ακολούθησαν. Γιατί σήμερα δεν υπήρξαν κάποιοι που δεν θέλησαν να τον ακολουθήσουν ακόμα και στην πόλη. Μα ο τυφλός δεν θέλει να είναι ο φως. Καμιά φορά δεν είναι. Και γι' αυτό όσοι θέλησαν έφυγε και ελευθερώθηκε. Και μας καταλάβει στον παράδεισο. Και ο παράδεισος τι είναι, σαν ο τόπος της φυγής της ζωής. Άρα ο άνθρωπος ξανασυνδέει τον κανονιό του με την πηγή της ζωής. Συνδέει. Αυτό το χώρισμα συμβολίζουν εδώ οι πόρτες των Χριστές και τον τέλειο. Γιατί εδώ είναι ο χρόνος του Θεού. Μέσα εδώ στο ιερό. Και εμείς γιατί δεν είμαστε όλοι. Έξω δεν ήταν πίσω. Και προς τα πού κοιτάμε. Πού εγκάθισε ο Αδάμ που λέει σε σύντομα του Θεού. Απέναντι του παραδείσου. Θέλοντας οι άλλοι πατέρες να το κάνουν αυτό που καταλάβουμε στην πραγματικότητα, δημιουργήσαν έτσι τον άλλο. Και έβαλα λίγο το Πανεπιστημιακό, που το τέλειο συμβολίζει ότι ο άνθρωπος είναι κλειστή μόνο. Και έβαλε δηλαδή και δύο φίλοι και σε γένους να φυλάνε με τις πόρτες του παραδείσου και να μην ξαναδούμε στον άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπετε η πόρτα είναι η αλλαγή, έχει τον άγιο. Και η άλλη πόρτα έχει τον άλλο να κάνει. Και γι' αυτό η πόρτα του είναι κλειστή. Και μας απέναντι έτσι, αφού μας απέναντι. Και τι επιθυμούμε, να μπούμε μέσα. Να μπούμε μέσα. Και γι' αυτό οι ιερέας όταν βγαίνουν από το σκοτώδιο που είναι ο Χριστός, τι έχει πάει, το πνεύμα του Θεού. Όταν ήταν μόνο στην ύλη, τι είπε. Όποιος θέλει, ας τον προωθήσει, ελάτε. Και γι' αυτό και ο ιερέας είναι με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης. Πρόσεχε, έλα που θέλεις. Ήρθα να σε πάρω, να σε πάω πάλι μέσα. Και για το μετά το σώμα δεν μου ξαναπέμπει μέσα. Για να σου δείξω ότι σε πάω και σε μέσα. Ότι θα μπεις μέσα. Ξανά σου θα μπεις. Και είπα ότι μέσα σου θα είμαστε με τα σώματά μας. Δεν θα είναι μόνο η ψυχή. Θα αμυσχυθεί το σώμα προς το χώρο Ανάσταση νεκρών. Προς το χώρο Ανάσταση νεκρών και μετά ζωή του μέλλοντος, αιώνος αλήθεια. Δηλαδή μετά η ζωή στο μέλλον αυτή θα είναι αιώνια. Δεν θα έχει μέλλον στο να αυτή η ζωή. Σε όλα αυτά, είτε στην κόλαση, είτε στο παρακολουθήσω. Είτε στην κόλαση, είτε στο παρακολουθήσω. Προς το κόσμο Ανάσταση είναι εδώ. Άρα το σώμα μου θα κατευθυνθεί στο πετάκι. Όπως πετάχθηκε εγώ, Χριστό. Όπως πετάχθηκε εγώ, Χριστό.
θα μπούμε και εμείς ξανά μπροστά μας και όσους έφαγαν τα σώμα, τα λιονάρια, όσους έφαγαν τα ψάρια, όσοι μείνουν τα κάποια κάρτα, αυτούς όλους θα τους ξαναδώσει η φύση πίσω. Ο Θεός θα ξαναπλάσει τα σώματά τους. Δηλαδή θα με πει την ειδημένη και θα σας δω να χαρακολουθήσει. Η λέξη εκείνη που είναι στα χέρια του Θεού θα επιστρέψει για να μην είναι στο σώμα. Οπότε θα ξαναέλθει σε πάνω ο ίδιος άνθρωπος. Και εκεί θα αναγνωρίσετε τα παιδιά σας. Εκεί θα αναγνωρίσουμε τα εγγόνια. Εκεί θα αναγνωρίσουμε τους γονείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αλλά αν εμείς είμαστε, διότι λέει και το διαβάζουμε την ώρα μου, στην κοινία προσέξετε τα γέννη του γέννη. Λέει το Ευαγγέλιο. Ούτως αποπρόσθετα μεταβαίνετε εκ του θανάτου εις τη ζωή και εις κρίση που κερδίζετε. Ακούστε τι λέει. Εμείς λέμε θα περάσουμε την Δευτέρα Παρουσία κρίση. Όχι. Όχι. Το Ευαγγέλιο του ακριβώς αντίθετο. Λέει θα περάσουμε κρίση για να κάτι άλλο. Όχι αυτοί που ακούν και που ακούγαν στο θέλημα του Θεού. Όποιος υπάρχουσε και δίχωσε το θέλημα του Θεού, ούτως μεταβαίνει για την πουθανά απευθείαση στη ζωή. Και η συγκρίση που κέρδει δεν πρόκειται να κρυφθεί. Δεν πρόκειται να κρυφθεί. Αν δεν μας πει παραπάνω, είναι αναστήσονται η ζωή αιώνια. Οι δε τα θαύματα πράξεις αυτοί δεν που ανάγκαν και δεν έκαναν αυτό που θέλει ο Θεός. Οι τα θαύματα πράξεις εις ανάσταση να φτιάξετε Χριστός. Αυτοί θα πάνε για πέση. Αυτοί θα πάνε για πέση. Άρα όμως θα ακούει από αυτή τη ζωή και εφαρμόσει τα λόγια του Χριστού μας που είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Όχι μόνο τις 10 μέρες. Γιατί ας πούμε τις 10 μέρες δεν μιλάει το διαγωνισμό που σας είπα. Ο Θεός δεν το γράφει. Δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Αλλά με την καινή και αυτή την ποιητή στον Χριστό, ας το είπε, να παρουσιάσω έναν Θεό και ακολουθεί. Μην κάνεις αυτό που θες εσύ. Μάθετε να γνωρίσετε όλο και αναζήτησε το τι θέλει κάθε μέρα ο Θεός. Ποιο είναι το θέλημα? Ζήσε πάνω στη γη όπως θέλει ο Θεός. Και τότε δεν θα πρόκειται ούτε από τα παιδιά σου, ούτε από τα εγγόνια, ούτε από τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Θα ζήσουμε τότε εις αιώνας αιώνα. Τι θα μας κόβει λοιπόν από τα δικά μας πρόσωπα? Η ανυπακοή μας. Τι θα μας χωρίσει η αμαρτία και εμείς συνεχίζουμε για μαμά. Συνεχίζουμε για μαμά και λέμε τι να κάνουμε. Ακούστε λέει πως θέλει, δεν πειράζει. Κάνε αυτό και την αμαρτία του δεν μπορώ. Πώς θα πάρεις εσύ την δικιά μου αμαρτία. Παίρνω την δικιά μου αμαρτία. Και δεν τους ρωτάμε τη δικιά σου από μένα. Μπορεί να πάρεις την δικιά μου. Και γι' αυτό αδελφιά μου, αν θέλουμε να μην τα πάθουμε, γιατί διαφορετικά όπως είπα, δείτε τι κακό θα μάθουμε. Δείτε τι κακό θα μάθουμε. Μεγάλη σύγχρονη. Και θα τα διευθύνω τότε. Κλείνω. Εύχομαι τα λόγια που σας λέω, όχι απλώς να τα ακούτε, αλλά να τα υπακούτε. Να υπακούσουμε στη φωνή του Θεού και να κάνουμε το δικό μου το θέλημα και όχι αυτό που εγώ κάθε φορά θέλω.
Θέλει να γίνει καλύτερος. Όχι. Τότε γιατί να κάνεις το δικό σου. Θέλει να γίνει καλύτερος. Όχι. Τότε γιατί λες να γίνει καλύτερος. Θέλει να γίνει καλύτερος. Όχι. Τότε γιατί να κάνεις. Θέλει να γίνει καλύτερος. Όχι. Και να βγάζεις έξω και να ξεκινώνεις και να βγάλεις κάτω. Με το γυμνό μόνο μου καλοκαίρι, στη θάλασσα, το ένα, τα ξεράμιστα, το όμορφο. Όχι, τότε γιατί το κάνεις. Θέλει να μην να ανοίξεις, να δεν χρειάζεις. Όχι, γιατί το κάνεις. Θέλει να μην να μην τα σπίσμα, ένα φουτόμαστε. Και να κατεβάσεις σου μόνο. Όχι. Τότε γιατί το κάνεις. Θέλει ο Θεός όταν χτυπάει τα πάντα και την ακούσει. Να κοιμάσαι. Είσαι τέλειος και τέλειος. Και ποιο χτυπάει τα πάντα για τον παπά. Παπά σε τέλει. Γιατί χτυπάει εσένα. Είναι σαν να σου χτυπάει το κοδόνι του σπιτιού σου και να σου λέει ζήτω έργο. Αφήνει τα πάσα. Και σκέφτεται και πόσο κοιμάσαι. Ή λες την πειράζει να μην πάω αυτή την ποινική συνέντευξη. Γιατί μου θα συγγενήσει τι. Ή πρέπει να ετοιμαστώ γιατί θα φύγω. Κάνω το λοιπόν. Ας ετοιμαστώ μετά. Ας πάω. Αργότερα. Γιατί να μην κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Να πάω στο σπίτι του στην εκκλησία. Θέλει ο Θεός να τη σκέφτει. Γιατί ψάχνω να πω πώς θα πάω. Γιατί φτιάχνω την πιστία στα νέα. Όχι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλει. Και τι το κάνω. Για ποιο λόγο. Αδέλφια μου. Μου λέει ο άλλος κάτι, με προσπάθει, με αδική. Αδική ο άλλος. Και εγώ δεν μπορώ για την μέρα. Επειδή με πήγε στο δικαστήριο ή επειδή με έβρισε, δεν γυρίζω να μην ξαναπώ κάτι μέρα. Το θέλει αυτό ο Χριστός. Τι είπε για τον εαυτό μου να κάνω. Να του μιλάω και να τον αγαπάω. Και μάλιστα να τον αγαπάω την ώρα. Και να τον ανάβω και ένα κεράκι και να τον προσέχω. Και να τον μιλάω και να του λέω καλή μέρα. Θέλει ο Χριστός να περνάω σαν να μην τον πιέρω. Όπως εξομολόγησα, είχε στην επαφή για στην Κύριο, γύριζα από το Άγιο Σοφοριό και συνέβησε. Και μου λέει, για κύριε, κάνε για την άλλη. Μου λέει, ξέρετε, παιδί, έχω εξαφωθεί με την κουλιά και δεν μιλιόμαστε. Αλλά από μου λέει, εσύ λάω, όποτε περνάω, σημαίνω καλημέρα από μέσα. Νόμιζε. Πόσο είμαι καλό. Λέει, λέω την καλημέρα μέσα. Σε το Ιλιάδη μου θέλει να μου είναι σοβαρής. Αφού μου λέει από μέσα, το θέλει και εγώ. Όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θες εσύ. Θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Αν όμως θέλεις να είσαι στον παράδειγμα σου με όλη την οικογένειά σου. Και πρέπει να κοιτάξεις και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να ακολουθήσουν αυτό. Και σε όποια με δεν το θέλει να μην κάθομαι να μην ένα ένα. Θα είναι ο Χριστός να εξομολογούμε εδώ. Πόσο θα θέλει. Να λαμβάνω να άφησε αυτό. Και σου λέει ο άλλος, όχι τι να πάρω. Τότε είσαι εγώ, τότε κρατάς μούρα, τότε το λόγο σου, τότε δεν μιλάς, τότε βρίσεις, τότε αγαπάς, τότε οργίζεις, τα μαθήματα, τότε δεν πήγες εκεί και δεν κοιμήθηκες ή πήγες έξω. Τότε σκέφτηκες τον εαυτό σου και σου ζήτησε ο άλλος ελεύθερος και δεν σε έστειλε να δώσω κάτι της, αλλά την μερίδα που λέω να σου κρατάς για τώρα. Εαυτό μου, φιλαυτή,
άμα. Θέλει ο Θεός τους σύμμαχους. Όχι. Άρα είναι φιλαθία. Είναι αμαρτία. Άρα θα μου πατήσει την φιλαθία. Και τι λοιπόν είναι φιλαθός. Και μη διάωση. Αλλά θα τα βλέπει κανείς μέσα στην γενική διοίκη. Προσέχετε σε αυτό. Θέλει ο Θεός τους σύμμαχους. Λέμε, δεν προλαβαίνω. Γιατί τι κάνεις. Προλαβαίνεις να πεις στον καφέ. Και δεν προλαβαίνεις. Αν ήμουν στα μάτια σου, θα τον ψάξω τον Θεό και να πεις στο μάτι μου. Πώς γίνει. Ένα μισή λεπτό είναι το μάτι. Να μιλήσεις στον Θεό. Και δεν πρόλαβες να σου. Έστω να σου δεν μπορεί να μου θέλεις. Την ώρα που οδηγείς προς τη δουλειά σου να προσταυρώσεις στο αυτοκίνητό σου και τη δύναμη. Όταν κοιμάσαι, δοξάζει τον Θεό. Ευχαριστήσει πώς οι άνθρωποι την ημέρα δεν έπαθαν τα κύματα, έπεσε το χέρι του άλλου, άλλο στο πόδι του, άλλο στο μάτι και την τράπεζα. Ευχαρίστησε τον Θεό που εσύ η οικογένειά σου μύρτωσε και είσαι η κίνηση. Είπε δόξα στον Θεό σου και να σε αναπτύσσει τον πατέρα. Να ευχαριστήσει την Παναγία, του Αγγέλου, του Αγίου που σε προστατεύσαν τον Θεό. Μήπως αγανάκτησε τον Θεό πάνω. Δεν είναι τόσο κατά τα μαζί του. Και τον Θεό που δεν είσαι όλος σε μένα. Θέλει ο Θεός να κάνει μια τέτοια. Και δεν είναι τέτοια να μην διαβρέει όταν αγανάκτησε τον Θεό. Βγήκαν φίλοι και τους έκανε. Βγήκαν φίλοι και τους έκανε. Amen.
Σώσανες!